Κύριε Καθανασόπουλε, διαβάζω εδώ στο ριζοσπάστη νέος πρόεδρος ο Ανδρουλάκης, αλλαγής Κιτάλης, ίδια αντιλαϊκή, αντεργατική στρατηγική. Αυτό είναι βέβαιο. Και το λέμε αυτό γιατί όποιες παραλλαγές. Δεν έχει προλάβει να αναλάβει πάντως ο άνθρωπος. Κοιτάξτε, το κίνημα αλλαγής και το Πασόκ είναι δοκιμασμένα κόμματα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ευρωβουλευτής. Η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία είναι δεδομένη. Άσχετα ποιος εδώ στη χώρα μας διαγωνίζεται, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα είναι το κοινάλ που θα την εκφράσουν. Και από αυτή την άποψη λοιπόν δεν έχουμε να περιμένουμε καμία αλλαγή στη στρατηγική. Άλλωστε το κίνημα αλλαγής είναι δοκιμασμένο κόμμα στην εφαρμογή σκληρών αντιλαϊκών μέτρων. Και από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά, η ελπίδα για το λαό και την νεολαία δεν βρίσκεται σε δοκιμασμένα κόμματα τα οποία έχουν υλοποιήσει σκληρά αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα, παρά τις όποιες μεταμορφώσεις, δεν βρίσκεται στην προσπάθεια αναπαλαίωσης του αστικού πολιτικού σκηνικού, βρίσκεται στην υπόθεση ότι θα πρέπει ο ίδιος να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Ο ίδιος ο λαός λοιπόν μέσα από την πάλη του, από τη μαζική συμμετοχή, να ανατρέψει τους δοσμένους συσχετισμούς δύναμης. Μάλιστα. Συγγνώμη, υποθέτω εσά τη διεύρυνση αυτή δεν αφορά το κουκουέ πάντως, έτσι. Το κινημάτος. Καλά, με όλους θα μιλήσει. Δηλαδή, μίλησε και με τον κύριο Κουτσούμπα, κύριε Καδάνο. Βεβαίως, είχε επικοινωνία ο κύριος Κουτσούμπας. Είχε επικοινωνία, του ευχήθηκε για την εκλογή του. Από εκεί πέρα όμως, άλλο αυτό το ζήτημα και άλλο το θέμα το κατά πόσο μπορεί το ΚΚΕ με το κίνημα αλλαγής να βρουν κοινή περπατησία. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Έχουμε διαφορετικές στρατηγικές επιλογές και από αυτή την άποψη εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι ο λαός να συμπορευτεί σήμερα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να ανατρέψει τις δοσμένες καταστάσεις.